Η ουρά βγάζει δόντια. Στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά, θα δούμε. Γελάς, Ελεάνα. Στο σημερινό, ναι. Στο επόμενο επεισόδιο. Δηλαδή, thank you. Thank you. Λοιπόν. Thank you. Καλό. Μάνο Πίτζι. Το παλτό παύλα ουρά της ομάδας της φωτιάς που τα βάζει με ποιον λέτε. Με ποιον άλλον. Με τον Γιώργο Μαυρίδη. Θα βάζει ο Πίτζι με τον Μαυρίδη. Γουρλούσα μάτι, δεν το είδε, δεν το κατάλαβε. Γιατί για. Γιατί τα βάζει. Γιατί για. Γιατί τα βάζει με τον Γιώργο Μαυρίδη. Για να δούμε για. Αμέσω. Αν παραλία θα πω. Εγώ, ο καθένα που γουστάρει να φτιάξει κατάλημα για πάρτι του. Άλλο εγώ να φτιάξω για 4-5-6. Αλλά θα φτιάξω για πάρτι μου. Δεν γουστάρω να ασχοληθεί. Το ξέρω καλύτερα. Δεν θέλω τον Γιώργο που μου είπε ότι ήταν καλό στο κατάλημα. Θα το φτιάξω εγώ το δικό μου, το κατάλημά μου. Σκηνή. Η σκηνή δεν μου άρεσε και γενικά το κατάλημα το ψηλό που έφτιαξε δεν ήταν και πρακτικό. Το είδες, έμπαζε από παντού, δεξιά-αριστερά από παντού. Εγώ υποστηρίζω την άποψη ότι πρέπει να ασχοληθούμε 4 άτομα με το κατάλημα, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Λάθος κάνεις, γιατί όταν πετάγεται ένας και λέει εγώ έφτιαχνα καταλήματα όταν πολεμούσα στο Βιετνάμ και το ξέρω καλύτερα, φτιάχνω καλύτερα αγάπη μου. Να πεις όλα αυτά μας έλεγε, έχω φτιάξει 200 σπίτια, 30 καταλήματα, με τα χέρια, με τα πόδια, θα κάνω όλα. Να βοηθήσω. Α, όχι. Στο κατάλημά μου θα το φτιάξω εγώ. Θα σας πω ότι με το τέλος της διαδικασίας η ομάδα που θα κερδίσει, εκτός του ότι θα πάει στη βίλα, θα έχει και το προνόμιο να διαλέξει πρώτη τον παίκτη ή τους παίκτες που συμπαθεί περισσότερο ή που θέλει στην ομάδα της. Να πω ότι οι ομάδες της Ζούγκλας δεν θα παίξετε σήμερα, έτσι δεν θα μετέχετε σε αυτόν τον αγώνα, θα είσαστε απλοί θεατές. Διονύσου και δίνει το χέρι. Παντό! Πίσω! Δυσκολεύεται η Όλγα, έχει κουραστεί πάρα πολύ. Πέφτει. Ο Γιώργος προσπαθεί να την προλάβει. Πρέπει να χτυπήσουν το χέρι του αρχηγού. Έφτασε ο Γιώργος στην Όλγα. Η Όλγα τρέχει. Παιδιά, κάτι απλό, λιτό, απέριτο, από αυτό που κάνουμε όλοι κάθε μέρα. Και καθηλωτικό. Να σου πω κάτι. Τώρα ακούγοντας τον Μαυρίδη να λέει, εγώ πήγα να βοηθήσω. Τόσο κακό παιδί είναι αυτός ο Μαυρίδης. Μα όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτό το παιδί είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί να εντεχθεί σε κανένα σύνολο. Ότι όλοι τα έχουν εναντίον του. Η Αποστολία Ζώη, ο Αλεξάνδρου, τώρα ο Πίντζης. Δεν είναι λίγο περίεργο. Συγγνώμη, να πω κάτι. Ο γενικός κανόνας σε μια παρέα είναι ότι αυτός που δεν μπορεί να ενταχθεί είναι αυτός που κάνει ίντριγκες. Για μένα, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τους άλλους. Αυτός ο οποίος λέει ψέματα. Κάποιο που είναι πολύ δυνατό παίκτη επίση, θα τον να έχουν τέτοια στρατηγική. Δηλαδή και να το έχουν βάλει στην άκρη. Εδώ βλέπει όμω. Καλό κακό παίκτη, που κάποιε φορέ έχει αποδεχθεί και καλό, ότι προσπαθεί συνέχεια να βοηθήσει την ομάδα. Δεν είναι αυτό ο οποίο κάθεται. Δεν του λένε κατάμετρα όμω. Εμένα αυτό δεν είναι. Και εκμεταλλεύεται τον κόπο των άλλων. Δηλαδή εδώ τώρα μαζεύονται όλοι στο μπαλκονάκι. Ο Μαυρίδη είναι μόνο του στον καναπέ. Μπορεί να έχει και το σκύλο στα πόδια, δεν διέκρινα καλά. Και όλοι μαζί με αρχηγό τον Πίτζι συνωμοτούν εναντίον του τύπου. Ποιος είναι αυτός που πήγε και έκτισε την καλύβα και δεν το έκανε καλά και που πολέμησε στο Βιετνάμ. Όπως και, ναι. Στις κοινωνίες, στη ζωή, την πραγματική, έτσι και στο όνομα του, τον καλό θα χτυπήσουν. Θέλει να νιώσει λίγο Πίτζι αρχηγός. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αρχηγός αλλιώς. Οπότε σου λέει κάτσε να γίνει αρχηγός. Να νιώσει, παιδί μου, αρχηγός τώρα στην ομάδα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος Μαυρίδης είναι ένας πολύ δημοφιλής παίκτης. Αυτό το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Τους πειράζει αυτό. Από την πρώτη εβδομάδα έχει φανεί το ότι θυμάστε τότε τον πρωτοψήφισαν τον Γιώργο που λέγανε ως επιχείρημα ότι πήγε ο Γρηγόρης να τους πει. Έχουμε δει ότι έχει κερδίσει σε προηγούμενο reality, σε προηγούμενο τέτοιο παιχνίδι, το Survivor, άνθρωπος ο οποίος δεν τον ήξερε κανείς. Τι σημαίνει δηλαδή, γιατί να αισθάνονται ότι είναι απειλή επειδή είναι απλώς δημοφιλής και αγαπητός. Γιατί δεν είναι απειλή, γιατί το δεν το σκέφτονται αυτό. Αλλά σου λένε ότι αν είναι υποψήφιος ο Γιώργος, ας πούμε, δύσκολα θα το ψηφίσει ο κόσμος, έτσι θεωρούν αυτοί. Ναι, αλλά
άμα όλο δείξει ότι είναι ένα παίκτη σωστό. Που το δείχνει μέχρι στιγμή. Δηλαδή. Αν έχουν καταλάβει πάντως ότι είναι δημοφιλή παίκτη, το πιο λογικό θα ήταν να τα έχουν πολύ καλά μαζί του. Για να είναι και εκείνη δημοφιλή. Πώς να το καταλάβουν, δεν γίνεται. Μα προηγουμένως είπαμε ότι έχουν καταλάβει ότι είναι δημοφιλή. Άρα είναι ανταγωνιστικό. Βγαίνει ζήλια, βγαίνει ζήλια. Πρώτον, βγαίνει ζήλια και δεύτερον, εξαρτάται από του άλλου παιδιά για το αν θα είναι προτινόμενο ο Γιώργο. Κατάλαβε. Οπότε είναι λογικό να είναι όλοι μαζί για να φέρουν στον τάκο τον Γιώργο. Να τον απογυμνώσουν. Έχουν καταλάβει ότι είναι δημοφιλή και σου λέει πώ θα γίνει τώρα να το ροκανίσουμε και να του χαλάσουμε την εικόνα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Το αγώνισα πάντως στην Κάνα. Αλλά πάντως όπου υπάρχει φωτιά, υπάρχει και καπνός, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή δεν γίνεται και ο Γιώργος να είναι η Οσία Περιστερά. Είναι, κοίτα. Είναι. Ο Γιώργος απλά είναι λίγο πνευριστικό που είναι τόσο υπερευαίσθητος. Αλλά κατά τα άλλα, πραγματικά είναι όλοι εναντίον του. Και αυτό είναι το πολύ. Το αγώνισμα είναι φοβερό σήμερα. Εγώ δεν γιατί δεν είναι... βλέπω να κάνουν κολοτούμπες. Είναι Cirque du Soleil. Θα το παίξουμε. Θα το παίξουμε το καλοκαίρι. Όχι, παιδιά. Πραγματικά μέσα από του κρίκου δεν είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Για μέσα από τον κρίκο. Πώ. Ανέβασε και ο Γρηγόρης.